Πάμε καταρχήν στο διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Βασίλη Λύκο, με τον οποίο θέλω να σας πω ότι την τελευταία πενταετία έχουμε πει πολλά για τις ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων για το κράτος τομέων, από την ενέργεια και το νεράκι μέχρι τις ΑΠΕ, τις σπάνιες γιές, τις γιές τις ίδιες, πώς αλλάζει η χρήση. Απροπό, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι στην Αθήνα, θα συναντηθεί με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Μια απορία έχω. Το νέο πρόεδρο δεν τον θέλανε οι κυβερνώντες στην Ελλάδα, στηρίζαν άλλον. Πώς θα τον δουν σήμερα? Έμπλε η χαράς. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Λυκό. Καλημέρα σας, όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η μέρα μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Ναι. Τώρα 13 μέρες μετά, ακόμα μετράμε νεκρούς. Ναι. Και ακόμη και δεν ξέρουμε. Και ακόμη δεν ξέρουμε, επί της ουσίας. Ναι. Υπάρχουν, ξέρετε, αυτοί οι αγνοούμενοι, ας πούμε, διάβασα για ένα ζευγάρι Άγγλους. Αυτοί είναι τύπου Νεφελίμ ή Ελοχήμ. Οι Ελοχήμ ζουν ανάμεσά μας, αλλά δεν υπάρχουν. Mm. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από όλα? Το χειρότερο από όλα είναι ότι έρχονται οι Αμερικανοί επικοινωνιολόγοι για να διδάξουν στην Ελλάδα θέατρο και δι αρχαία τραγωδία. Ξεχνούν όμως ότι στην αρχαία τραγωδία, μετά από κάθε έγκλημα, υπήρχε και η τιμωρία. Και εννοώ νοήτο. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει πρωθυπουργός και να δέχεται εντολές on camera από τον Σταν Γκρίνμπεργκ, δεν ξέρω ποιους άλλους, και να σκύβει το κεφάλι και να τον φτιάξει, δώνουνε προκειμένου να βγει να μιλήσει για τα νεκρά παιδιά μας. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Όλα για την εικόνα πια. Όλα για την επικοινωνία. Ξέρετε, με τα Τέμπη δεν σκοτώθηκαν μόνο τα παιδιά αυτά, και είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Σκοτώθηκε η εντεταλμένη αυτή δημοσιογραφία που βλέπουμε κάθε μέρα στις οθόνες μας και η οποία προσπαθεί να βάλει τον κόσμο σε μια απέραντη ψυχοπαθολογία, να μας κάνει όλους διπολικούς. Σκοτώθηκαν, λέει, τα παιδιά, αλλά θα φτιαχτούν σε γυρόδρομοι τώρα καινούργιοι, όπως φτιάχτηκαν τα Τέμπη. Πνίγηκαν τα παιδιά από ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά θα φτιάξουμε καλύτερα πλοία. Το καταλαβαίνετε τι είναι αυτό? Και βγαίνει ένας, έχουμε μία είδηση και 100 από κάτω σχολιάζουν, προκειμένου να κάνουν σκέδαση της ευθύνης και τίποτα άλλο. Δύο μέρες μετά δίνανε, κύριε Σακίνη, δίνανε εντολές, δίνανε προτάσεις, κάνανε προτάσεις. Προτάσεις από τις τηλεοράσεις για το πώς αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να έχει μεγάλο πολιτικό κόστος. Και ακόμα δεν ξέραμε πόσους νεκρούς έχουμε. Είναι δυνατόν αυτό? Είναι αυτό ελληνική δημοσιογραφία? Και ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι σταθμοί όπως εσείς, περιφερειακοί βέβαια, προσέξτε, προκειμένου κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να συζητούν, να μαθαίνουν την αλήθεια. Πού? Από δημόσιες συχνότητες που προσπάθησαν να τις εκχωρήσουν σε ιδιώτες και τις οποίες τους παραχωρεί το κράτος. Το κράτος τους παραχωρεί. Έχουν υποχρέωση να ακούνε τη φωνή των πολιτών. Και όχι να λειτουργούν επιλεκτικά υπέρ της μίας άποψης ή της άλλης. Κύριε Λύκο, θέλω να πάμε λιγάκι σε μια συζήτηση που την κάνουμε 5 χρόνια. Πώς δηλαδή στρατηγικού χαρακτήρα τελικώς για, και κρίσιμη τομής για ένα κράτος, αν θέλει να λέγεται κυρίαρχο, με την τεχνική της αλαμοποίησης και της απαξίωσης, γιατί εκείνο ο πυρήνας, πέρασαν στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων. Αλλά τελικώς όλα αυτά τα περίφημα ότι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, ότι θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες, στο τρένο είναι η επιτομή της πλήρους αποτυχίας. Και το χειρότερο, επειδή είπατε για ευθύνες, πριν από σας διαβάζαμε λιγάκι κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει, που δεν έχουν γίνει πολλές, σε πρόσωπα. Και τα πρόσωπα αυτά έχουν παίξει κομβικό χαρακτήρα διοικητικά στη διάλυση των σιδηροδρόμων και των ΟΣΕ τα προηγούμενα 20 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα είναι από το 1993, αν θυμάστε τότε ήταν μια ιστορική επισήμανση τότε του Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε ότι δυστυχώς το Διευθυντήριο των Βρυξελών δεν αφήνει τα κράτη να λειτουργήσουν μετά το Μάστερ και τα λοιπά. Θα σας πω μόνο το εξής,
ότι πουθενά άλλου στον κόσμο, με εξαίρεση την Ευρώπη, δεν διαχωρίζουν, για παράδειγμα, π.χ. εδώ πέρα με τον ΟΣΕ, το μεταφορικό έργο από τις υποδομές. Είναι λογικό αυτό. Αν κάποιος έχει τα ναύλα και τα επίναυλα και τα διαχειρίζεται, άρα παίρνει το χρήμα, ποιος θα πληρώνει τις υποδομές? Θα τα πληρώνει το κράτος. Δηλαδή θα πρέπει να δανείζεται το κράτος για να συντηρεί τις υποδομές. Άρα μιλάμε για μια χρεοδουλοπαρικία. ΕΣΑΗ. Το ίδιο έγινε με τη ΔΕΗ, πώς τη σαλαμοποιήσανε. Το ίδιο πάει να γίνει με το νερό. Το ίδιο έγινε με την υγεία. Είδατε τι γίνεται τώρα με το ογκολογικό κέντρο. Το ίδιο γίνεται παντού. Παίρνουν δηλαδή το φιλέτο, παίρνουν δηλαδή, έρχεται μια ιδιωτική εταιρεία και σου λέει ότι εγώ θα πάρω τον κυμά, κύριε, και εσύ κράτος πάρε τον κατημά. Και αν δεν μπορείς να τον λειτουργείς, δανείσου. Αν δεν μπορείς να τον λειτουργείς, δανείσου. Αλλά από την άλλη, δίνουμε 200 εκατομμύρια ευρώ στην Aegean για να την ενισχύσουμε, χωρίς καν να παίρνουμε μετοχές. Χωρίς να παίρνουμε μετοχές. Και ξέρετε κάτι άλλο που συμβαίνει εδώ, το οποίο λίγοι το έχουν επισημάνει, είναι το εξής. Ποιοι είναι οι κατασκευαστικοί όμιλοι οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την. Για τις υποδομές αυτές του σιδηροδρομικού δικτύου, μα είναι οι ίδιοι που είναι υπεύθυνοι για τους αυτοκινητοδρόμους. Και τα δύο μεταφορικά μέσα το μεταξύ είναι ανταγωνιστικά. Και δεν μιλάω βέβαια για βενζίνες, πετρέλαια κτλ. Που είναι λογικό να ευνοούν κάποιους. Πηγαίνετε στο παράδειγμα της Ιταλίας. Πώς έγινε η ανάπτυξη και η ενοποίηση, αυτό που λέμε η περιφερειακή ενσωμάτωση της Ιταλίας πριν από πολλά χρόνια, ή και της Αμερικής? Από το σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος όμως δεν ήταν βασικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας ποτέ και ούτε καν είναι για την Ευρώπη. Έχουν ναι μεν στην κεντρική Ευρώπη πάρα πολύ καλά σιδηροδρομικά δίκτυα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί θέλουν να πουλήσουν αυτοκίνητα και διηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αλλά δεν ενδιαφέρονται για το σιδηρόδρομο, ο οποίος είναι το οικολογικότερο μέσο, αλλά κατά τα άλλα μιλάμε για κλιματική κρίση. Και θα σας μιλήσω μετά και για την Silicon Valley και τις clean startups εκεί πέρα. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, δουλευόμαστε μεταξύ μας. Δουλίτσες παντού. Και έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι διαμεσολαβητής μεταξύ της κοινής γνώμης και των συμφερόντων. Δηλαδή, λειτουργεί ως ΜΚΟ. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει μια προοπτική για αυτό το κράτος. Δηλαδή, αυτό το κράτος μετά από 5 χρόνια πώς θα λειτουργεί, από πού θα έχει έσοδα όταν θα έχετε πουλήσει όλα. Πείτε μου. Και επιπλέον, ξέρετε, κανείς δεν ενδιαφέρεται για την ασφάλεια του λαού, για την ασφάλεια των πολιτών. Εγώ θα κάνω την ερώτηση. Πείτε μου πόσοι υπουργοί από την κυβέρνηση την τελευταία πενταετία χρησιμοποίησαν το τρένο. Πόσοι. Αυτοί και τα παιδιά τους. Γιατί το τρένο είναι ένα λαϊκό μέσο. Για τους φοιτητές και τους φαντάρους. Καταλάβατε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για την ασφάλεια του λαού. Και επιπλέον η ασφάλεια κοστίζει. Δεν έχει κέρδος. Θεωρείται ότι είναι πεταμένα χρήματα. Δεν έχει το άμεσο κέρδος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βλέπετε ότι μία προς μία, δηλαδή έχουμε δανειστεί 65 δις, 35% του προϋπολογισμού την τελευταία τετραετία. Είδατε να πάει τίποτα στην υγεία? Είδατε να πάει τίποτα στην δημόσια ενέργεια? Είδατε τίποτα να πάει στην παιδεία? Είδατε τίποτα να πάει στους σιδηροδρόμους? Απολύτως τίποτα. Αυτά τα λεφτά φαγώθηκαν σε ημετέρους. Δουλίτσες, θα να λέμε. Δουλίτσες παντού. Και μεταπράτες. Παρακολουθούσαμε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε δύο τρένα τα οποία επί 12 λεπτά το ένα πήγαινε προς το άλλο. Και μιλάμε τώρα για τον κλειδούχο, το κλειδί. Τι κλειδί ήταν αυτό, κανένα άλλο περίεργο και δεν μπορούσε να το γυρίσει? Και ξέρετε εδώ, αυτό για το οποίο δεν μιλάει κανένας είναι το εξής. Πέρα από εγκληματική αμέλεια, που κανονικά έπρεπε να πάνε αυτόφορο και οι υπεύθυνοι της διοίκησης που δώσαν εντολή να μπουν τα τρένα στην ίδια γραμμή. Εντάξει. Και φυσικά διευθύνονται σε σύμβουλοι. Και όλοι αυτοί που έτρεξαν δήθεν να παραιτηθούν. Αλλά εδώ υπάρχει και ο ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή, ενώ είχαν καταγγελίες, είχαν παραιτήσεις, προσέξτε, ενεργούσαν μία πράξη από την οποία μπορούσε να επέλθει ένα άλλο εγκληματικό αποτέλεσμα. Το οποίο εντούτοις το αποδέχονταν την επέλευσή του και δεν κάνανε τίποτε για να το αποτρέψουν. Τίποτε για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο. Και το ξέρανε, δεν ήταν έκτακτο γεγονός, δηλαδή μια πυρκαγιά, μια πλημμύρα. Το ξέρανε, υπήρχαν καταγγελίες, υπήρχαν εκτροχιασμοί τρένων. Τι να το κάνω εγώ ότι ο κύριος Καραμαλής παραιτήθηκε, αλλά θα ξανά είμαι υποψήφιος βουλευτής, προκειμένου να ξαναδουλεύσει για το συμφέρον του ελληνικού λαού και ενδεχομένως να είναι και υπουργός, αν ξανακερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
Αλλά έρχομαι εγώ και ρωτάω, Αδαΐς, μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς το όνομα Καραμαλής μέσα? Ναι, κοιτάξτε κύριε Λυκό όμως, μην βγάζουμε απ' έξω και τις ευθύνες των πολιτών, γιατί ο κύριος Καραμαλής λέει, ας με κρίνει ο λαός μου. Εάν στις... Μισό λεπτό. Αν στις αίρες, στις επόμενες εκλογές, βγήκε με παραπάνω ψήφους, με συγχωρείτε. Τι θα πείτε μετά? Δηλαδή η ψήφος του λαού, ξεπλένει τα πάντα. Εν συνεχεία να βγάλουμε και όλους αυτούς που έχουν κατηγορηθεί για διάφορα κακουργήματα και να τους βάλουμε στην ψήφο του ελληνικού λαού. Δηλαδή τι θα το κάνουμε εδώ, Ιησούς ή Βαραβάς? Έτσι λειτουργεί μια ευνομούμενη πολιτεία? Κύριε Λύκο, μέσα από δημοσιογράφους εντεταλμένους, προσέξτε, και μέσα από μια κοινή γνώμη που ενίοτε είναι και χειραγωγούμενη. Κοιτάξτε, για μένα μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι παραμένει ο καθήλυνα αρμόδιος για τους σιδηροδρόμους υφυπουργός με αναβαθμισμένα καθήκοντα. Με αναβαθμισμένα καθήκοντα, διότι ο νέος υπουργός δεν έχει υπογραφεί το ΦΕΚ του. Προσέξτε τα αυτά. Τα λέω για σας, για τον κόσμο. Μήπως για να μην έχει ποινικές ευθύνες αργότερα? Καταρχάς υπάρχει το ασυμβίβαστο με το πόθεν έσχεση της εξαχιστίας σχέση με εταιρεία εργολαβικών συμφερόντων. Τότε είναι να μην αναλάβει, να αναλάβει άλλος. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα και στα πλαίσια του επιτελικού κράτους λέει δεν χρειάζεται να ορκιστεί και δεν θα υπάρξει ΦΕΚ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι σαν το σταθμάρχη ο οποίος διορίστηκε ατελώς από το επιτελικό κράτος. Βάλανε εκεί πέρα έναν ένα τραμπάκουλα, για να σου το πω και έτσι, προκειμένου να λύσει τα προβλήματα. Και δεν ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, κύριε Λύκο, εδώ με ρωτάει πολλής κόσμος. Άλλος λέει εδώ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε το γιο του αποσπασμένο στον κύριο Καραμαλή και πήγε στο Τρισάγιο μαζί με τον Μητσοτάκη που καλείται να τον ελέγξει. Αυτός είναι ο ορισμός της μπανανίας, λέει ένας. Μα ήδη ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητάει να παραιτηθεί ο κύριος Δογιάκος. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Όπως και είναι και νομικός σύμβουλος σε ένα μεγάλο φαντ εδώ πέρα, ξέρετε. Γίνεται δηλαδή εδώ πέρα. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Άλλος φίλος λέει, καλημέρα λέει κύριε Λυκό, Νίκολας. Ως πολίτης νιώθετε να έχετε, και εννοεί φυσικά όλους μας, κάποια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στη χώρα? Όχι τώρα, διαχρονικά. Από τότε που αρχίσατε να κοινωνικοποιήσετε, να πολιτικοποιήσετε και να ψηφίζετε. Νιώθετε ότι έχετε κάποια ευθύνη? Βεβαίως έχουμε ευθύνη. Γιατί ξέρετε, ο λαός που χάνει τη λαλιά του είναι αναγκασμένος να κλαίει τα παιδιά του. Βεβαίως έχουμε ευθύνη, γιατί έχουμε αποχαυνωθεί. Κοιτάμε όλη μέρα αυτό το μαγικό κουτί ή το ίντερνετ, γιατί μας προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi προκειμένου να κοινωνικοποιηθούμε και όχι να δημιουργήσουμε συλλογικότητες και να αντισταθούμε στα κακώς κύματα. Και μιλάω διαχρονικά, δεν είναι μόνο υπέρ του για το ένα κόμμα ή το άλλο. Όσο ο λαός παραμένει στις πολυθρόνες του, αυτά θα παθαίνει. Ναι. Και θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Βεβαίως. Πώς το έγινε στο Brexit, το ξέρετε ότι συμμετείχανε μεγάλα εργατικά συνδικάτα όπως το ΤΟΥΚ, και ένα από τα βασικά θέματα ήταν η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων που ήδη είχε γίνει και ζητούσαν την επανεθνικοποίηση τους. Ναι, το μαθαίνουμε και τώρα όσοι δεν το ξέρουμε. Αλλά κύριε Λύκο, μάλιστα. Κύριε Λύκο, ξέρετε ότι στην Ελλάδα χρειάστηκαν 15 μέρες από το δυστύχημα των Ντεμπών για να αποφασίσει η ΓΕΣΕ να αντιδράσει, αφού έκανε πρώτα το συνέδριό της η ΓΕΣΕ σε πολυτελές ξενοδοχείο? Το ξέρετε? Την επόμενη μέρα, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί ήμουνα στην πορεία. Την επόμενη μέρα και όλα θα γινόταν. Δεν θα γινόταν την ημέρα της πορείας. Απλά προετοιμάζονταν για την επόμενη μέρα. Γιατί δυστυχώς τα τρυφότερα τριτοβάθμια όργανα δεν εκλέγονται κάθε χρόνο. Καταλαβαίνετε, εκλέγονται ανατριετία, τετραετία και βέβαια εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς. Όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, βλέπετε ότι ένα ολόκληρο σύστημα αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και καταραίει. Ολόκληρο το σύστημα. Δημοσιογράφοι, αρκετά ηγεσέ. Γιατί ο κόσμος πλέον έχει απειδήσει. Τον κλείσανε μέσα, του βάλανε lockdown, του κάνανε υποχρεωτικότητες. Του ακριβήνανε τη ζωή, να μην μπορεί να φάει, του ακριβήνανε το ρεύμα, να μην έχει τη βασική, να μην έχει ενέργεια. Ενέργεια που ενέργεια είναι στον πολιτισμό. Του κλείσανε τα δημόσια νοσοκομεία του. Τώρα του παίρνουν το νερό. Αν αύριο πεθαίνουν κάποιοι άνθρωποι από γαστρεντερίτιδα, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Εδώ δεν υπήρχε μόνιμη επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων. Απαράδεκτο. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εγώ ξέρετε κάποτε. Ας πω και το εξής. Εμένα το διδακτορικό μου
ένα κομμάτι του μεγάλο είναι πάνω στην εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου προσκρούσεων πτηνών σε αεροσκάφη, τα λεγόμενα bird strikes. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με την ανωτάτη, τότε που είχε ιδρυθεί, η ανωτάτη Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, με τον κύριο Τσολάκη. Όλοι αυτοί που συμμετείχαν μέσα, όλοι αυτοί που συμμετείχαν σε αυτή την επιτροπή, ήταν έμπειροι πιλότοι, ήταν πιλότοι που είχαν σωθεί από, ακόμα και από αεροπλάνο και βέβαια μηχανικοί, και ξέραν ακριβώς τι τους γίνεται. Δεν ήταν επιτροπή και μόνιμη επιτροπή, διαρκής μόνιμη επιτροπή. Δεν ήταν κάποιοι που διορίστηκαν τελευταία στιγμή ή αν θέλετε και καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το πεδίο. Τώρα αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Ναι, εδώ έχουμε... Μιλάμε με ανθρώπους, αυτό υπήρχε τότε, το 1996 αν δεν κάνω λάθος, η οποία έχει επιστοποιηθεί και από τη Flight Safety Foundation. Ναι, το μεγαλύτερο οργανισμό ασφαλείας της Αμερικής. Ναι, μια χαρά το λέτε. Μάτα. Εδώ ξέρετε τι έχουμε, σύμφωνα με ανοιχτή επιστολή του άλλοτε βουλευτή του κυρίου Νικολόπουλου, έχουμε δύο καθηγητές, παρακαλώ πάρα πολύ, οι οποίοι αναλάμβαναν μελέτες με μέγα χορηγό έρευνας τον ΟΣΕ την περίοδο που το ερευνητικό έργο ήταν επί τη βάση του πώς θα διασπαστεί ο ΟΣΕ. Το 10 με 15. Μάλιστα. Γνωρίζω πολύ καλά. Άρα πώς θα στρωθεί το χαλί. 2010 με 2015. Μάλιστα. Οι ίδιοι λοιπόν ανέλαβαν μέλη της επιτροπής τώρα που θα ερευνήσει τι φταίει στον ΟΣΕ. Καταλαβαίνόμαστε εδώ. Ακριβώς. Αλλά εδώ πέρα και το θέμα, ένα άλλο πρέπει να θίξουμε, ότι είναι και θέμα ευρύτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από το ότι θέλαν να πουλάνε αυτοκίνητα ηλεκτρικά και δι, άρα αυτοκινητόδρομους και φυσικά εφόσον μιλάμε για τσιμέντο, προσέξτε, μιλάμε για τσιμέντο όταν εμείς εισάγουμε τσιμέντο. Γιατί κάποτε είχαμε την Αγέτη Ηρακλής, θυμάστε με την καλύτερη Στρούτσι, η οποία την κλείσαμε επί πατέρα Μητσοτάκη, με όλα τα σκάνδαλα που επακολούθησαν, που τους πιάσανε αυτούς στην Ιταλία 3 χρόνια μετά και τελικά πέθανε με βρετολάκι εκτός ο Πανσαβόλτα. Ο Λορέντσο Πανσαβόλτα, ναι. Ακριβώς πέθανε, μάλιστα. Θυμάστε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ θέλουμε το εξής. Για να μην μιλήσουμε και για την, SSI και τι γίνεται στην Ιταλία και την Φερούβιο Ντελοστάτο, τι σχέση έχουν με την Τρανκέτα, που είναι εταιρεία της Ιταλικής Μαφίας, έγιναν σύλληψη πριν από κάποιες μέρες και πιάσανε 15 άτομα. Και υπογράψανε μνημόνιο συνεργασίας με την Καραμπινιερία, με την αστυνομία δηλαδή της Ιταλίας. Γιατί θεωρήθηκαν, προσέξτε, θεωρήθηκε ότι λειτουργούσαν ως μπροστινή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Κοζανόστρα και Μαφία. Ή για χώρες της Λατινικής Αμερικής που τους διώξανε. Τους διώξανε αυτοί και τους φέραμε εμείς. Άρα, μνημόνιο κύριε... που είχε υπογραφεί από το 2014, τον κύριο Σαμαρά, θυμάστε. Άρα κύριε Λυκό, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Υπάρχουν όμως και ευθύνες διαχρονικές στο πάρτι των εργολάβων. Βεβαίως, μα σας είπα. Και είναι όταν... διαχρονικές αυτές, έτσι. Δεν είναι ενός, είναι πολλών όχι. κυβερνήσεων, πολλών υπουργών, πολλών διευθυντάδων. Κοιτάξτε, το θέμα ξεκινά από το εξής. Καταρχήν, η Ευρώπη, είπαμε, πρέπει να πουλάει αυτοκίνητα στον Νότο. Στο φτωχό Νότο. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Γιατί είναι πτωχευμένη αυτή η εταιρεία. Ο δημόσιος οργανισμός σιδηροδρόμου της Ιταλίας είναι πτωχευμένο. Και η εταιρεία συγκεκριμένη. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής όμως. Θα σας πω μια άλλη διάσταση. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει ένα άριστο σιδηροδρομικό δίκτυο που να συνδέεται με τα μεγάλα λιμάνια της, για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Δηλαδή με το Πειραιά, άριστο σιδηροδρομικό δίκτυο, προσέξτε, και επιπλέον. Και επιπλέον, ή και με την Πάτρα, που δεν φτάνει σε σιδηρόδρομους. Γιατί ακριβώς υπάρχουν τα λιμάνια του Αμβούργου, του Ρότερνταμ, της Αμβέρσας, όπου ουσιαστικά τζιράρουν εκεί πέρα 200 δις το χρόνο από εμπορευματοκιβώτια. Και φυσικά οι εφοπλιστές τους υφέρει περισσότερο διαδρομή από Κίνα Ρότερνταμ, όπου είναι περισσότερα τα ναύλα, μεγαλύτερα τα ναύλα. Προχθές στις αντιθέσεις, ο πρέσβης επιτιμίου, ο κ. Αϊφαντής, είπε ότι με αυτόν τον τρόπο μπλοκαρίστηκε και ο έλεγχος του σιδηροδρομικού δικτύου από τους Κινέζους μετά τη σφοδρή δυσαρέσκεια που οι Κινέζοι είχαν πάρει το λιμάνι στον Πειραιά. Αυτό είπε ακριβώς, ο πρέσβης. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα είναι. Και επιπλέον τώρα μπαίνουμε στο διατάφτα, σε ό,τι αφορά τα ελληνικά δεδομένα, όπου σας είπα και πριν, οι κατασκευαστικοί όμιλοι για σιδηροδρόμους και αυτοκινητοδρόμους είναι οι ίδιοι. Όταν λοιπόν εσύ έχεις να κατασκευάσεις ένα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος έχει πολύ περισσότερα κέρδη από το τσιμέντο, το οποίο το εισάγεις, όπως είπαμε, γιατί εμείς διώξαμε την ελληνική πιο συναλλαγματοφόρα ελληνική βιομηχανία, την Αγία Ηρακλής από την Ελλάδα, μάλλον την εκχωρήσαμε. Γιατί λοιπόν να θέλεις να εξυγχρονίσεις τον σιδηρόδρομο, για ποιο λόγο?
Από την άλλη πλευρά όμως θα δείτε ότι ο σιδηρόδρομος, όπως σας προείπα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικονομική ανάπτυξη της οποιαδήποτε χώρας. Και υπόψη ότι ο σιδηρόδρομος πρέπει να γίνει ένα εθνικό δίκτυο πρώτα για να συνδεθεί με το επόμενο εθνικό δίκτυο της άλλης χώρας. Άρα σημαίνει ότι εξαρτάται πάρα πολύ από το κράτος. Δεν είναι όπως οι αεροπορικές εταιρείες που φεύγω από εδώ και πάω όπου θέλω και είμαι πλήρως αυτόνομος. Αντιλαμβάνεστε. Και φυσικά υπάρχουν και τα διόδια. Δηλαδή, γιατί εγώ, αν μπορούσα να πάω στη Θεσσαλονίκη σε 3,5 ώρες, γιατί να μην χρησιμοποιούσα το τρένο και να έπρεπε να πάρω το αυτοκίνητό μου, να πληρώσω διόδια, να πληρώσω καύσιμα από τα οποία ακριβένουν συνεχώς ή να πάρω. Αεροπορική εταιρεία. Παρεπιπτόντως, το διάβασα από τη Sky Express και μπράβο της, η οποία λέει δωρεάν εισιτήρια για τους φοιτητές που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν έπρεπε τώρα το κράτος, την ώρα που δεν λειτουργεί ο σιδηρόδρομος και δεν ξέρουμε πότε θα λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος, να επιβάλλει 20% μείωση σε ναύλα πλοίων, σε καύσιμα, σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα ή αν θέλετε στα διόδια, αλλά και στην άλλη αεροπορική εταιρεία που έχουμε. Πώς θα μεταφέρεται αυτός ο κόσμος? Γιατί εγώ πολύ φοβάμαι ότι μετά από 1-2 μήνες και καθώς μπαίνουμε προς το καλοκαίρι, μην δούμε και αυξήσεις. Δηλαδή να υπάρξει και εδώ κερδοσκοπία. Η κρίση αυτή με τις σιδηροδρόμους να γεννήσει πάλι κρίση. Τώρα, κύριε Λύκο, θέλω να αφήσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο. Άλλωστε, στο βασικό πυρήνα του είπατε μερικά πράγματα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Θεμιστοκλής, ο κύριε Λύκο λέει, όλοι ξέρουμε για τα συμφέροντα, αλλά δεν βγάζει πουθενά η κουβέντα αν δεν μιλήσουμε για την τρύπα και όχι για το δάκτυλο. Και αυτή η τρύπα. Ναι. Αυτό, κοιτάξτε, μάθαμε όλοι για τις συνομιλίες. Μάθαμε όλοι για τις συνομιλίες μεταξύ σταθμάρχη, επιθεωρητών κτλ. Επιλεκτικά μάθαμε, με συγχωρείτε. Επιλεκτικά. Αποσπασματικά. Ναι. Και κάποιοι τα ενοποιήσαν την Κυριακή στον κεντρικό τύπο και μας εμφανίσαν ότι είναι 500 ηχογραφίες, τις οποίες αν προσέξετε. Είναι πάλι επιλεκτικά αποσπάσματα. Έτσι. Το οποίο αυτό πρέπει να έχει και ποινικές ευθύνες, ξέρετε. Δηλαδή, μπορεί μέρος της δικογραφίας αυτή τη στιγμή να δίνεται επιλεκτικά σε μια εφημερίδα. Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Οι δημοσιογράφοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν θα ψέξω εγώ τους δημοσιογράφους που βρίσκουν τα αρχιτικά. Πέρα από αυτό. Ακούσατε τίποτα για συνομιλίες μεταξύ υπουργών, εταιριών, παραχωρησιουργών κτλ.? Αυτές τις συνομιλίες πρέπει να ακούσουμε. Αυτές τις συνομιλίες πρέπει να ακούσουμε. Και έτσι θα μπορέσουμε να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι αυτό. Κύριε Λύκο. Δεν πρόκειται ποτέ βέβαια να τις ακούσουμε, αλλά τέλος πάντων. Για πείτε μου, πώς συνδέονται όλα αυτά με αυτή τη νέα φούσκα που σκάει? Η Καλιφόρνια είναι ένα κλικ να καταρρεύσει ως πολιτεία. Βεβαίως μπήκε. Και μεγάλες τράπεζες. Ναι, μπήκε βεβαίως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και εγγυάται τις καταθέσεις. Δεν ξέρω μέχρι πόσο θα μπορεί να τις εγγυάται. Ωστόσο, η ιστορία αυτή με την τράπεζα στη Silicon Valley και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. PS500 νεοφυείς επιχειρήσεις. Και όχι μόνο. Και οι νοπία έχουν καταρρεύσει αυτή τη στιγμή. Που η Καλιφόρνια έχει μια παράδοση. Προσέξτε, για 2 δις, για 2 δις τώρα καταραίει η τράπεζα αυτή. Για 2 δις. Το οποίο δεν είναι τίποτα. Για 2 δις. Όταν κόβουν στην Αμερική χρήμα το κράτος, 3. Δεν είναι μία τράπεζα, είναι 2. Σήμερα βγήκε και δεύτερη τράπεζα στην Καλιφόρνια. Ναι. Είναι 2 μέχρι στιγμής. Το θέμα είναι το εξής, ότι φαίνεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν προχωράει, όπως καταλαβαίνετε. Και ουσιαστικά είμαστε στα πρόθυρα ενός μεγάλου παγκόσμιου οικονομικού κράχ. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Αρχίζουν τα κοράκια να παίρνουν το πραγματικό χρήμα. Όπως έγινε το 2008. Τέρμα πια οι φούσκες, είναι αυτό που λέγαμε και την εκπομπή σας κάποτε. Τέρμα πια το αερόχρημα, τέρμα πια οι φούσκες και παίρνουν τα λεφτά τους πίσω και τα αποθηκεύουν. Οπότε θα αρχίσουν να σκάνε διάφορα. Επιπλέον, το όλο εγχείρημα αυτό με την clean energy, green energy, πράσινη μετάβαση κτλ. Έχει ένα βασικό πρόβλημα, όπως έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Δεν έχει τις πρώτες ύλες αυτές, τις οποίες παίρνουν από το ανατολικό ημισφαίριο. Ο καθαρισμός τους γίνεται και αυτός κατά 85% στο ανατολικό ημισφαίριο. Άρα πια σιλικόν. Άρα πια σιλικόν βάλε, πια λέτε. Η πυρίτιο βάλε είναι πια η Κίνα, ε. Ακριβώς. Έχουν αρχίσει όλα αυτά να καταραίουν. Και δεν τους βγαίνει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι και αυτό ένα σημαντικό πράγμα. Δεν τους βγαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είδατε τι γίνεται τώρα με Κίνα και Ρωσία. Αρχίζουν και απευθύνονται πλέον στα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Με δικές τους πρώτες ύλες. Αλλάζουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Είδατε τι γίνεται με τα πετροδόλαρα, με τη συμφωνία μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας.
Δηλαδή πλέον ακόμα και το πετροδόλαρο αρχίζει και αποσυντήθεται, αρχίζει και απαξιώνεται μέρα με τη μέρα. Όλο αυτό λοιπόν αναγκάζει διάφορες τέτοιες εταιρείες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από αυτό τον κύκλο αρχίζουν να σκάνε όσκες. Αυτό είναι το βασικότερο. Και κάποιοι αρχίζουν και τραβάνε το χρήμα τους για να το σώσουν. Οπότε όλες αυτές οι οφειλείς επιχειρήσεις, startup, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο κτλ. Τέλος. Φανταστείτε τώρα, να σου πω το εξής, να είχαμε, για παράδειγμα με αυτό που έγινε, να είχαμε πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν για startup με υδρογόνο ως ενέργεια. Φανταστείτε να έχουμε υδρογόνο αντί για φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο. Φανταστείτε τι θα γινόταν εκεί πέρα, γιατί είναι, καταλαβαίνετε, είναι τρομερά έφλεκτο. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, τι γίνεται, ναι. Επειδή κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου και κοιτούσαμε πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε χρήμα με ακριβώς νεοφυείς ιδέες, άρα και νεοφυείς επιχειρήσεις, όλα αυτά τώρα έχουν αρχίσει και καταραίουν και στρεφόμαστε σιγά σιγά προς την πραγματική οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια κουβέντα, πιστεύω και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τι είναι, ένα ταμείο το οποίο τα δίνουν κάποιοι, υποτίθεται για την ανάπτυξη των κρατών, που τα δίνουν όμως οι μέτερες επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αρχίζουν και υπάρχουν φωνές σιγά σιγά για αυτό που λέμε δημόσιος χώρος. Διαφύλαξη του δημόσιου χώρου. Καλά. Ποιος είναι ο δημόσιος χώρος? Αν υπάρχει πια δημόσιος χώρος, είναι ένα ερώτημα. Ό,τι έχει μείνει, αλλά βλέπετε ότι δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί γιατί από την άλλη πλευρά θα έχεις τους λαούς απέναντί σου. Κατά πόσο μπορεί να το αντέξει αυτό, γιατί ξέρετε και η αστυνομοκρατία έχει τεράστιο κόστος προκειμένου να τη συντηρήσεις. Έχει τεράστιο κόστος και ήδη βασικές, όπως σας είπα και προηγουμένως, βασικοί κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα έχουν αρχίσει και σπάνε. Δηλαδή σπάει η ενημέρωση από την τηλεόραση. Δεν παρακολουθούν πολύ. Οι περισσότεροι έχουν τα δικά τους κανάλια ή ενημερώνονται από το YouTube. Άρα δεν μπορείς να πείσεις τον κόσμο. Και έχουν μείνει μόνο κάποιοι υπερήλικες, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, αλλά οι οποίοι δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους. Και έχεις την νεολαία έξω. Πώς θα μπορέσεις να τη θασέψεις αυτή την νεολαία, όταν το μέλλον που τη στάζεις είναι χειρότερο από τον πατεράδον του? Πώς θα μπορέσεις να τη θασέψεις αυτή την νεολαία? Και ξέρετε, παλιότερα λέγαμε φεύγω από εδώ και θα πάω Αγγλία να δουλέψω. Ποια Αγγλία? Ποια Γερμανία? Ποια Ολλανδία? Καταραίει όλο το σύστημα αυτή. Θέλω να κλείσουμε με κάποια ερωτήματα ακροατών. Λέει εδώ ο Σάκης, να σημειωθεί ότι όσοι πηγαίνουμε Ιταλία μετά το σκάνδαλο της μαφίας που ξέσπασε τα τρένα, το δρομολόγιο με το Eurostar που πας σε 45 λεπτά από Βενετία Φλωρεντία, απόσταση Αθήνα Βόλος, από 85 ευρώ πήγε 17 ή 19 ευρώ με κρίση κιόλας το ρεύμα. Δηλαδή έπεσε θεαματικά, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Λέει άλλος φίλος. Ναι, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ουσιαστικά είναι αυτά που έλεγα πριν. Άλλος φίλος εδώ λέει το εξής. Κάποια στιγμή, λέει κύριε Λύκο, θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να βάλουμε δικλείδες ασφαλείας σε όλα. Και αν δεν τηρούνται, να μην λειτουργεί καν η υπηρεσία. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, τα νοσοκομεία να λειτουργούν διαλυμένα μόνο και μόνο για να λέμε ότι έχουμε νοσοκομεία, με εταιρείες να κάνουν τους νόμους στα νοσοκομεία, δικλείδες ασφαλείας στα πάντα. Ακριβώς. Στην Αμερική, ξέρετε, αν υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τις γραμμές που δεν μπορούσε να ηλεκτροδοτηθεί κτλ., το και σήμερα, θα έμενε κανονικά στο σταθμό και θα περίμενε μέχρι να αποκατασταθεί για να ξεκινήσει το τρένο. Όχι πάμε και όπου βγει. Αλλά ξέρετε, αυτή η Ελλάδα του πάμε και όπου βγει τώρα έχει αρχίσει και αντεπιτίθεται. Αυτό το πάμε και όπου βγει είναι αυτά τα ποτάμια που πλημμυρίζουν, τα ανθρώπινα ποτάμια που πλημμυρίζουν τους δρόμους σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος τελευταία. Ζητώντας ουσιαστικά τη ζωή τους πίσω. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι τεράστια στην Ελλάδα. Αν βάλετε πληθωρισμούς, αν βάλετε κερδοσκοπία, αν βάλετε, τολμώ να το πω, και μαυραγορετισμό, όμως η ανθρώπινη ζωή είναι πάρα πολύ φθηνή. Και είναι κρίμα. Λέει η ανθρώπινη ζωή είναι πάρα πολύ φθηνή. Ο φίλος ο Νικόλας. Κύριε Λύκο, να αναφερθεί πως η Καλιφόρνια ήταν η πιο πράσινη πολιτεία στην Αμερική και ίσως και στον κόσμο. Συνδέεται με όλες τις πρωτοπορίες στη λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Αυτό άρχισε να παρουσιάζει όμως σοβαρές αναταράξεις. Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου χρόνου, όταν ψήφισαν νέο νόμο που μείωνε τις επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά, σε σημείο πλέον που μόνο πολύ πλούσιοι και εταιρείες και με μεγάλες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και να πουλάνε την ενέργεια. Επίσης, οι μικρές εγκαταστάσεις δεν μπορούσαν πλέον να πουλήσουν την περίσσια.
Όλοι έλεγαν πως ουσιαστικά στην Καλιφόρνια η πράσινη ανάπτυξη έχει τελειώσει με αυτό το νόμο και να που τώρα έρχονται και τα επίχειρα. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Ήδη υπήρχαν παραδείγματα στην Καλιφόρνια και στο Τέξας με τα πλακάτ που είχαμε. Όταν διώξανε πυρηνική ενέργεια και άνθρακα. Και μπήκανε στη λεγόμενη αυτή πράσινη ενέργεια. Αλλά το έχουμε ξαναπεί. Για κάθε μία κιλοβατόρα από πράσινη ενέργεια που παίρνουμε, πρέπει να έχουμε την ίδια κιλοβατόρα ως μονάδα βάσης για να μπορέσει να συντηρηθεί το σύστημα από υδρογονάνθρακες. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Είναι συμπληρωματική. Η πράσινη ενέργεια, το επαναλαμβάνω, είναι συμπληρωματική, αλλά δεν, από μόνη της δεν μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα. Δεν γίνεται να το λύσει το πρόβλημα, γιατί είναι στοχαστικά μοντέλα. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια. Προς το παρόν όμως δεν μπορεί να λυθεί. Αλλά εδώ ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα, επειδή όλα λειτουργούν χρηματιστηριακά, τι γίνεται. Πετάγαμε μια ωραία ιδέα στον αέρα και λέγαμε πράσινη ενέργεια. Ο, πράσινη ανάπτυξη. Πάμε να πιάσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Παρεπιπτόντως, ένας βασικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η bottom-up προσέγγιση στα πράσινα ζητήματα. Και γενικότερα στη λήψη των αποφάσεων. Δηλαδή ο λαός πρέπει να αποφασίζει. Και όχι κάποιοι να αποφασίζουν ερήμην του. Βασικός στόχος. Κανείς βέβαια δεν μιλάει γι' αυτό. Μιλάμε μόνο για την κλιματική κρίση. Βασικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης. Όταν λοιπόν δημιούργησαν, όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες μπήκανε παντού. Μπήκανε παντού. Αυτοκίνητα, μπαταρίες, είδατε τι αποφάσεις πήρανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρρύπτοντας τον κανόνα περί αθέμητου ανταγωνισμού, τα κράτη δεν μπορούν να ψηφίζουν εταιρείες κτλ. Τον κατέληψαν μόνο για την κατασκευή μπαταριών. Και εμείς τι κάναμε. Την ώρα που ξεπουλούσαμε μπυρ παρά τη Λάρκο, του πυρητίου και του νικελίου για 700 εκατομμύρια, γιατί δεν μας επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή διαγράφανε 700 εκατομμύρια του ΩΣΕΑ γιατί έπρεπε να πουληθεί. Δηλαδή τα βρήκανε μεταξύ τους. Γερμανοί πήρανε Γάλλοι εξοπλισμούς στην Ελλάδα, στην Ελλαδίτσα. Γερμανοί αεροδρόμια. Να δώσουμε κάτι και στους Ιταλούς για να συνενέσουμε. Πάρε σε υδροδρόμου. Λοιπόν, θα κλείσω με μια χρηστική, αν μπορείτε να δώσετε πληροφορία σε κάποιους ακροατές που στέλνουν μήνυμα από την Ξάνθη. Λέει, μιας και έχετε τον κύριο Λύκο, δρατώμαστε τις ευκαιρίες. Είμαστε στο κέντρο της Ξάνθης, γύρω-γύρω πολυκατοικίες. Στη μέση μία μονοκατοικία παλιά που καίει συνεχώς ξύλα για θέρμανση και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε από τον καπνό όλη μέρα επειδή έρχεται από χαμηλά. Η νομοθεσία λέει κάτι επ' αυτού, μπορεί να γίνει κάτι. Νομίζω μόνο για αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Νομίζω εκεί πέρα δεν πρέπει να υπάρχει, αλλά ωστόσο μπορεί να απευθυνθούν στον Δήμο και να δούμε τι καίει ο άνθρωπος αυτός. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν τα ενεργειακά τζάκια, υπάρχουν και τα συμβατικά τζάκια όπου ο καθένας καίει ό,τι θέλει εκεί πέρα. Δεν μιλάμε βέβαια για βιομάζα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να καλύπτει την Ξάνθη αυτή η νομοθεσία που κάπως εδώ πέρα είχε πάει να φτιαχτεί σε μεγάλα κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Θυμάστε όταν είχαμε τα μεγάλα προβλήματα με την Θαλομίχλη. Υπάρχουν μόνο συστάσεις, έχω την εντύπωση, μπορεί να γίνουν, όχι όμως να επιβολή διοικητικών μέτρων κτλ. Καλά, δεν ξέρουμε και την κατάσταση αυτή τη οικία. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Λύκο, για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και θέλω να κλείσω με αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι με δύο πράγματα μάλλον, ότι ανθρώπινο λάθος υπάρχει όταν όλα τα άλλα λειτουργούν άψογα, αλλιώς δεν υπάρχει το λεγόμενο ανθρώπινο λάθος εν έτη 2023, και επίσης να επισημάνω πάλι το εξής, ότι την ώρα που στην Ελλάδα η διαβίωση καθίσταται αβάσταχτη, η καθημερινότητα, σε αυτή τη χώρα η ζωή καθίσταται πάρα πολύ φθηνή. Είναι πάρα πολύ φθηνή. Οφείλουμε να το ανατρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λύκο.